Στη Νέα Υόρκη. Είμαι έτοιμος. Πάμε λοιπόν εκεί όπου βρίσκεται η Ευαγγελία, με την οποία θα συνομιλήσουμε και θα μας πει όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για την φετινή της συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ευαγγελία μου, καλό απόγευμα. Καλημέρα θα πω. Καλημέρα, είμαι και από την Καλιφόρνια, οπότε από Α, Καλιφόρνια, όχι Νέα Υόρκη. Ακόμη πιο μακριά. Ναι, στο Λος Άντζελες, ναι. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Πόση ώρα διαφορά έχουμε? 10 ώρες. Σε ξυπνήσαμε νωρίς ή είσαι από τους ανθρώπους που ξυπνάς νωρίς το πρωί? Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξυπνάω από μόνη μου νωρίς, αλλά άμα έχω κάτι όμορφο και καλό, ξυπνάω. Οπότε είμαι χαρούμενη. Είσαι έτοιμη να επιστρέψεις στην Ευρώπη με το καλό? Ναι, πολύ έτοιμη. Έτοιμη. Έστειλες λοιπόν τη συμμετοχή σου και εσύ για τον μεγάλο αυτό διαγωνισμό, ο οποίος έρχεται τον ερχόμενο Μάιο στο Τωρίνο. Ναι, έχω στείλει, έχω προετοιμάσει τραγούδια που εγώ πιστεύω και είναι τραγούδια δικά μου που τα έχω γράψει εγώ μαζί με τον παραγωγό μου και όλα έχουν λίγο ελληνικό στοιχείο και ναι, ελπίζω να σας αρέσουν. Για πόσα τραγούδια μιλάμε? Δεν έστειλες μόνο ένα δηλαδή? Ναι, δεν έχω στείλει μόνο ένα, έχω στείλει 2-3 ότι είχα ετοιμάσει, γιατί εγώ ούτως ή άλλως γράφω τραγούδια και ετοιμάζω για το άλμπουμ και έτσι ήθελα να στείλω μερικές επιλογές. Έτσι, σε τι ύφος είναι τα τραγούδια? Είναι σε ύφος pop με ελληνικά στοιχεία, που είναι στην ουσία στο ίδιο πλάνο που έχω κάνει κιόλα. Ευαγγελία μου, ναι. Συνήθως τα τραγούδια σου συνδυάζεις και κάποιο ένα κομμάτι έχει ελληνικό στίχο, όπως και αυτό που ακούμε, το Πάμε Πάμε ή το Φωτιά. Ναι. Και αυτά τα κομμάτια έχουν μέσα ελληνικό στοιχείο. Ναι. Ελληνικό στίχο μάλλον. Στίχο, σωστά. Έχουν ελληνικό, ορισμένα έχουν και ελληνικό στίχο. Όλα έχουν σίγουρα ελληνικό στοιχείο. Από μπουζούκι, άλλο έχει και λίρα. Και ορισμένα έχουν πιο πολλά ελληνικά από τα άλλα. Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει ως καλλιτέχνη αυτό, δηλαδή? Συγγνώμη? Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, λέω, αυτό ως καλλιτέχνη? Ναι, είναι κάτι που εμένα μου αρέσει και το νιώθω σαν ο εαυτός μου. Γιατί εγώ μεγάλωσα μεταξύ Κρήτη και Αμερική, στην ουσία. Οπότε και η μουσική μου είναι όπως μεγάλωσα, έχει λίγο απ' όλα. Έτσι. Θα μας αποκαλύψεις τι τίτλο έχουν τα τραγούδια ή απαγορεύεται ή δεν γίνεται? Απαγορεύεται, δεν γίνεται. Απλώς μπορώ να σας υποσχεθώ ότι έχουν αυτό το ελληνικό στοιχείο, αυτό που έχετε ακούσει από μένα. Έτσι. Και ανυπομονώ να τα ακούσετε. Και φαντάζομαι είναι ολοκληρωμένες προτάσεις μαζί με χορογράφους, αν πρόκειται για χορευτικά τραγούδια και όλα τα σχετικά. Ναι. Έχω στείλει ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να δούμε το show που θα κάνω στο Eurovision. Ναι. Υπάρχουν και επιλογές, δηλαδή μπορώ να πάω με χορευτές, αλλά υπάρχει και επιλογή να μην πάω και να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Εσύ τι θα προτιμούσες, να πας με ένα χορευτικό ή με μια μπαλάντα? Κοίτα, τα τραγούδια που έχω στείλει νιώθω ότι είναι δυνατά, οπότε είτε πάω με μπαλάντα είτε πάω με κάτι πιο χορευτικό, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλά. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Ευαγγελία μου, παρακολουθείς το διαγωνισμό? Σου αρέσει η Eurovision γενικά? Ναι, μου αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι γενικά από την ιστορία του διαγωνισμού? Καλά, πρέπει να πω το Fuego της Ελένης Φορέρας. Έτσι, ναι. Εντάξει. Άρα είναι και μας έδωσε και καλή θέση για την Κύπρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φετινό που νίκησε, το Ζητήρι Επώνη, νομίζω έτσι λέγεται. Ναι, σωστά. Το ιταλικό. Μ' άρεσε πολύ ότι πήγανε και δώσανε δικό τους τραγούδι. Δεν κάνανε κάτι ειδικό για το Eurovision. Πήγανε εκεί οι καλλιτέχνες, είπανε δικό τους τραγούδι για την Ιταλία και νομίζω ότι έδειξε κάτι καλό. Και εσύ ο στόχος σου αυτός είναι, με μια ενδεχόμενη δική σου συμμετοχή, να αφήσεις το δικό σου στίγμα, σωστά? Ακριβώς. Και γι' αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν πήγα να γράψω τραγούδι συγκεκριμένο για το Eurovision. Ήταν σημαντικό να γράψω τραγούδια για μένα που θα μπορούσαν να πάνε και στο Eurovision. Αλλιώς δεν θα νιώθω καλά στη σκηνή.
Ευαγγελία μου, κάπου διάβασα ότι θα σε ενδιέφερε σε περίπτωση που δεν εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, να εκπροσωπήσεις την Κύπρο, ίσως. Ναι. Θα σε ενδιέφερε λοιπόν να μας εκπροσωπήσεις και εμάς. Ισχύει. Ωραία. Ισχύει. Μακάρι να καταφέρεις να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, την Κύπρο. Να ανεβείς τέλος πάντων σε αυτή τη σκηνή την οποία θέλουν πολλοί καλλιτέχνες να ανεβούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλα επαγγελματικά απλά να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είσαι αφοσιωμένη στο διαγωνισμό. Όχι, πάντα υπάρχει, γιατί ο διαγωνισμός δεν είναι σίγουρος. Μακάρι να πάνε όλα καλά για να πάω. Αλλά είτε πάω είτε δεν πάω, θα συνεχίσω να βγάζω την μουσική αυτή που αγαπώ και και τώρα που θα μπορώ να ταξιδεύω κιόλα, θέλω να έρθω Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, γενικά, ούτως ή άλλως. Eurovision ή χωρίς Eurovision. Και να γνωρίσω τον κόσμο. Έτσι. Θα σε ενδιαφέρει μια καριέρα στην Ελλάδα, έτσι, σε νυχτερινά κέντρα και ό,τι άλλο περιλαμβάνει έτσι μια ελληνική. Δεν ξέρω για νυχτερινά κέντρα κάθε εβδομάδα κτλ. Αλλά σίγουρα θέλω να έρθω για συναυλίες και για μουσικές. Πού βλέπεις τον εαυτό σου, δηλαδή, μέσα στο μυαλό σου την Ευαγγελία, πώς την έχεις σκεφτεί? Επιτυχία για σένα όσο αφορά εσένα την ίδια, τι είναι? Κοίτα, εγώ θέλω παγκόσμια καριέρα. Ναι. Εγώ θέλω να φέρω τη μουσική μου σε όλο τον κόσμο. Έχω αυτά τα όνειρα και να φέρω αυτόν τον ήχο, το ελληνικό στοιχείο, να μην το ξέρουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά να το ξέρουμε και εδώ, στην Αμερική. Και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, όπου να είναι, να ακούγεται. Μακάρι να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Και να πούμε ότι εκπροσωπείς την Panic Records στην... Ναι, στην Ελλάδα είμαι με την Panic Records, ναι. Ωραία. Αλλιώς με τη Sony παγκόσμια, ναι. Α, ωραία, συνεργάζεσαι και με τη Sony, λοιπόν. Έχεις ακούσει κάποια ναι. από τα υπόλοιπα τραγούδια τα οποία συμμετέχουν στην ελληνική επιλογή? Όχι, δεν επιτρέπεται. Μόνο τα δικά μου έχω ακούσει. Ωραία. Γνωρίζεις όμως κάποιους από τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή? Έχεις συνομιλήσει μαζί τους? Ναι, δεν τους έχω γνωρίσει από κοντά. Mm-hmm. Αλλά τους ξέρω, έχω ακούσει τη μουσική τους και όλοι έχουν ταλέντο. Οπότε όποιος πάει θα πάει καλά, πιστεύω. Αλλά εντάξει. Μακάρι να μπορώ να πάω εγώ. Μακάρι, στο ευχόμαστε να γίνουν όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο την Ευαγγελία. Νομίζω ότι μας έχει πει ήδη αρκετά. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι κάθε επιτυχία, να είσαι ο εαυτός σου, να δώσεις με την ψυχή σου αυτό που πραγματικά έχεις μέσα σου. Και το ταλέντο και η αγάπη για κάτι που κάνουμε φαίνεται ούτως ή άλλως. Είτε ακριβώς. Πάρουμε το εισιτήριο, είτε δεν το πάρουμε, Ευαγγελία μου. Ακριβώς. Και η Eurovision, Ευαγγελία μου, σου ταιριάζει. Άρα, μπορεί να μην γίνει τώρα, μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια. Σου εύχομαι από ψυχής να είσαι, όταν θα γίνει αυτό τέλος πάντων, να είσαι έτοιμη και να το απολαύσεις, διότι είναι μοναδική εμπειρία. Και Ευαγγελία μου, να θυμάσαι ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και η Ελένη δήλωσε πολλές φορές ότι ήθελε να πάει στην Eurovision. Τα κατάφερε τελικά να πάει με την Κύπρο την κατάλληλη στιγμή και έγινε τεράστια επιτυχία. Το πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι. Εγώ μουσική πάλι θα κάνω και έτσι όλα καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα χορεύουμε με τα τραγούδια σου πάντως. Να είστε καλά. Και θα περιμένουμε να ακούσουμε για τα τραγούδια τα οποία έχεις προτείνει στην ΕΡΤ. Ναι, όταν με το καλό επιτρέπετε. Θα τα ακούσετε. Αυτά θα βγουν ούτως ή άλλως. Τέλεια. Είτε πάω είτε το πάω, θα τα ακούσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Τα φιλιά μας στην Αμερική.